ευχαριστώ από καρδιάς. Για δεύτερη φορά όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην καθεμιά και στον καθέναν από εσάς, στα κομματικά μας στελέχη. Ξέρω πόσο πολύ κουραστήκατε κάνοντας δύο εκλογικούς αγώνες τον ένα μετά τον άλλον. Όμως σήμερα το αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσπάθειές μας. Ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε για δεύτερη φορά με μία άνετη πλειοψηφία, όπως ζητήσαμε, και μας έδωσε ισχυρή εντολή να πάμε σταθερά, τολμηρά μπροστά και να βαδίσουμε στο δρόμο της προόδου της κοινωνικής συνοχής. Για μένα, η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Για πρώτη φορά, η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει μέσα σε μία τετραετία, όντας κυβέρνηση, να αυξήσει τα ποσοστά της, να κερδίσει περισσότερους φίλους, αλλά κυρίως αυτό το οποίο πετύχαμε σε αυτή την εκλογή είναι να κλείσουμε οριστικά το κύκλο του διχασμού και της τοξικότητας που άνοιξε πριν από μία δεκαετία. Θέλω να ξέρετε ότι η ευθύνη την οποία αισθάνομαι στους ώμους μου είναι πολύ βαριά. Σήμερα θα γιορτάσουμε. Και αύριο θα σηκώσουμε τα μανίκια και θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα το πιο ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Προσέξτε, έχουμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό βουλευτών που είχαμε το 2019, μόνο που τώρα η διαφορά μας με το βασικό μας αντίπαλο είναι 24 μονάδες, ενώ τότε ήταν 8. Όμως, φίλες και φίλοι, προσέξτε. Αυτή η πολιτική κυριαρχία δεν είναι συνταγή αλαζονίας ούτε λευκή επιταγή. Αυτό το οποίο θα ζητήσω και πάλι από όλα μας τα στελέχη είναι να είμαστε προσγειωμένοι. Οι πολίτες έχουν πολλά προβλήματα και απαιτούν από εμάς να σκύψουμε πάνω σε αυτά τα προβλήματα και να τα λύσουμε. Και σήμερα είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και εκφράζω και τις προσδοκίες όσων συμπολιτών μας δεν μας στήριξαν. Θα πορευθούμε με γνώμονα την ενότητα του λαού μας, θα εφαρμόσουμε στο ακέραιο το πρόγραμμά μας και είμαι σίγουρος ότι για ακόμα μία φορά, θα δικαιώσουμε τις προσδοκίες των πολιτών με το έργο της δεύτερης τετραετίας μας. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ, καθώς είμαστε σήμερα εδώ πέρα μπροστά
στα κομματικά μας γραφεία. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε, φίλες και φίλοι, ότι και όντας στην κυβέρνηση μπορεί να έχει το καλύτερα οργανωμένο κόμμα, το οποίο απέδειξε τις δυνατότητές του. Τώρα μάλιστα. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα. Πάμε λοιπόν. Γιατί το μπλε είναι και το χρώμα της σημαίας μας, το χρώμα του ουρανού, το χρώμα της θάλασσάς μας, το χρώμα της ελπίδας, το χρώμα της οχροσύνης, το χρώμα που τελικά ενώνει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Και πάλι λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθένα και στην καθεμία ξεχωριστά. Από αύριο αρχίζει σκληρή δουλειά για να πάμε την Ελλάδα ακόμα πιο μπροστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε σύνδρομο στέρησης από την εκλογική διαδικασία. Σας θυμίζω ότι σε λίγες μήνες έχουμε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και σε ένα χρόνο ευρωεκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.